Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, ακούτε Over FM στους 104,9 και όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε κοντά μας τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και προπονητή ποδοσφαίρου σήμερα της Καλαμάτας, Νίκο Αναστόπουλο. Κύριε Αναστόπουλε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνουμε, μεγάλη νίκη στο ντέρμπι χθες η ομάδα της Καλαμάτας, πήρατε τη Ρόδο 1-0 και προχωράμε φαντάζομαι. Σίγουρα, αλλά δεν σημαίνει ότι πήραμε το πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμη 5 τελικούς. 5 παιχνίδια. Θα μιλήσουμε για την Καλαμάτα στη συνέχεια, σαφώς αρκετά. Να πω μόνο εγώ για τους φίλους ακροατές, σας γνωρίζουν οι πάντες, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά να κάνουμε την αναφορά. Αγωνιστήκατε σε αρκετές ομάδες εσείς ως ποδοσφαιριστής, στον Πανιόνιο, Ολυμπιακό, Ιωνικό, στην Ελλάδα και ήσασταν από τους πρώτους Έλληνες που αγωνιστήκατε στο εξωτερικό και στην Ιταλική Αβελίνο. Και το τονίζουμε αυτό τότε, κύριε Αναστόπουλε, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα πολλών ξένων σε μια ομάδα στο εξωτερικό και έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα από καλούς ποδοσφαιριστές. Πώς ήταν η περίοδος εκείνη στην Αβελίνο? Θα ήθελα έτσι μια μικρή έτσι αναφορά σε αυτό. Κοιτάξτε, ήταν, εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικά υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα. Δηλαδή, ο Έλληνας στην ουσία πήγαινε να παίξει στην Ιταλία. Τώρα πάει να παίξει στην Ιταλία, λογικά σαν Ιταλός. Ένας Ιταλός να παίξει στην Ελλάδα σαν Έλληνας. Τότε λοιπόν υπήρχε ο περιορισμός των δύο ξένων παιχτών. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν και λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ακριβώς δεν είχαμε και την η εθνική που είναι ο καθρέφτης του ποδοσφαίρου μας, δεν είχε τις μεγάλες επιτυχίες. Τότε γιατί ήταν πολύ καλές οι ομάδες, εν πάση περιπτώσει κατέφασα και πήγα. Και ήταν επιτυχία, το λέμε αυτό, διότι είσαστε από τους πρώτους τότε. Αν δεν είσαστε ο πρώτος που πήγατε στο εξωτερικό, και όπως είπατε, γιατί υπήρχε δυνατότητα λίγων παιχτών ξένων. Και δύο παιχτών σε κάθε ομάδα. Δύο ή τρεις ήταν τότε, κύριε Αναστόπουλε. Δύο. Μάλιστα. Μετά όμως κάνατε μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό, με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αγωνιστήκατε συνολικά, λέω τώρα, σε 425 παιχνίδια, σημειώσατε 179 τέρματα και βεβαίως στην Εθνική 29 γκολ με 74 συμμετοχές. Πετύχατε, κύριε Αναστόπουλε, τελικά όλα αυτά που θέλατε στην ποδοσφαιρική σας καριέρα? Σίγουρα. Είστε ικανοποιημένος, γεμάτος? Δεν θα πει τίποτα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που αγαπάς να το κάνεις επάγγελμα. Έτσι, εγώ ήμουν προνομιούχος. Αυτό που μου άρεσε να το κάνεις επάγγελμα. Από εκεί και πέρα, σαν ποδοσφαιριστής, πρωταθλήματα πήρα, κύπελα πήρα, πρώτο σκορ βγήκα. Οπότε από αυτό το κομμάτι του ποδοσφαιριστή, όταν σταμάτησα, σταμάτησα γεμάτος και πλήρης. Να σταθούμε λίγο λοιπόν στο χτεσινό τελικό μετά και να περάσουμε στην Καλαμάτα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Αναστόπουλε, με τα δικά σας μάτια, πώς είδατε να εξελίσσεται αυτός ο τελικός χθες? Ήτανε φαβορεί ο Ολυμπιακός σαφώς. Είδαμε έναν ψυχωμένο ΠΑΟΚ να κατεβαίνει και να παίρνει τη νίκη ουσιαστικά στο τελευταίο λεπτό. Πώς το είδε ο Νίκος Αναστόπουλος στο παιχνίδι, τον τελικό? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν κάνεις γκολ στο πρώτο 20 λεπτό, τις ευκαιρίες που είχε ο Ολυμπιακός δεν τις μετέτρεψε σε γκολ, είναι φυσικό επόμενο η μπάλα να σε τιμωρήσει. Και σε τιμώρησε σε τέτοιο λεπτό που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και όπως είχα πει τις προηγούμενες μέρες σε κάποιες συνεντεύξεις που είχα δώσει, ότι για να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο θα πρέπει να βρεθεί σε καλή μέρα ο ΠΑΟΚ και σε άσχημη μέρα ο Ολυμπιακός. Αυτό συνέβη. Βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή μέρα ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε, θα έλεγα, οργανωμένα, εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και για ένα 20 λεπτό είχε τις φάσεις που τις οποίες δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί, με αποτέλεσμα να ο ΠΑΟΚ από μια άλλη πλευρά να προηγηθεί. Τώρα το πέναλτι, υπάρχουν δύο πέναλτι. Υπάρχει και ένα πέναλτι του Ολυμπιακού στο 45 και 44, δεν θυμάμαι καλά, το οποίο είναι, θα έλεγα, συζητήσιμο. Λέτε ότι υπήρχε περίπτωση πέναλτι η οποία δεν την είδε ο Ολλανδός? Αυτό βλέπω, αυτό είδα εγώ. Τώρα εγώ δεν είμαι διαιτητής, απλά λέω τι είδα. Τελικά, βάσει της αγωνιστικής κατάστασης των δύο ομάδων στο χθεσινό παιχνίδι, το πήρε τελικά ο καλύτερος εχθές το τρόπαιο, κύριε Αναστόπουλε?
ή όχι, ότι χειρότερος. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Υπάρχει και πιο τυχερός και αυτός και ο οποίος αφενός και αφετέρου και αυτός πιστεύει την πολλά στα αλήθεια. Σας είπα λοιπόν το παιχνίδι κρίθηκε στις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Εάν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πιο αποτελεσματικός, θα το είχε κερδίσει ο παιχνίδι. Χωρίς αμφιβολία, ο Ολυμπιακός είναι μακράν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Το απέδειξε βεβαίως. Το απέδειξε ότι πήρε ένα πρωτάθλημα από τα Χριστούγεννα κτλ. Αλλά ξέρουμε. Όχι για τα Χριστούγεννα, από το. Αν θυμάμαι καλά, από τον Νοέμβριο. Ναι. Ωραία. Οπότε ξέρουμε όμως ότι ένας τελικός κυπέλου είναι μια διαφορετική κατάσταση. Είναι μονό παιχνίδι. Και έχει πολύ σημασία πώς θα βρεθείς εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Εκείνη λοιπόν τη συγκεκριμένη μέρα, δηλαδή τη χθεσινή, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται οργανωμένος και καλύτερος συγκριτικά με άλλα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, επειδή έχει μια όρημη ομάδα και μια ομάδα η οποία έχει μια συνοχή σαν ομάδα, παρουσιάστηκαν λοιπόν οι ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλεύτηκε και από εκεί και πέρα. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όταν δεν εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες σου να τις κάνεις γκολ, να καθαρίσεις δηλαδή επί της ουσίας το παιχνίδι, παθαίνεις αυτό που παθαίνεις. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε με πάθος δυναμικά κτλ. Μήπως θεώρησε ότι είναι εύκολο το έργο για την κατάκτηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάκτησε. Τώρα, κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Να πει εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν είχε, ήταν ένα παιχνίδι και έξω. Δεν είχε στο μυαλό του τι να παίξει καλά και πιο παθιασμένα. Έγραφε ιστορία, ήταν μια ομάδα η οποία δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα έπαιρνε τα. Είχε κίνητρο. Και έχει κίνητρο. Δεν είναι κορεσμένοι παίχτες. Ως τεχνικός εσείς έχετε την εμπειρία και την ποδοσφαιρική εμπειρία σαφώς να μας πείτε τα μεγάλα λάθη που έγιναν από τον Ολυμπιακό, ότι δεν ευστόχησε, ήταν άστοχο σε κάποιες φάσεις. Κοιτάξτε, το να βλέπουμε ένα παιχνίδι και να λέμε ποιος έκανε λάθος δεν είναι σωστό. Το κάνω εγώ. Αν θέλουμε να πούμε κάτι θα το πούμε πριν από το παιχνίδι. Άμα δούμε ένα παιχνίδι και πούμε ο Τάδε έκανε λάθος, επειδή το έχουμε δει. Αν νομίζουμε λοιπόν ότι με το μυαλό που έχουμε και να κάνουμε κριτική ότι αυτός θα κάνει λάθος, θα το πούμε και ο πατέρα να μην τον βάλει ο προπονητής. Άρα δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη λογική. Απλά λέω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε πιο οργανωμένα, πιο σφιχτά, να τη θέσει με τον Ολυμπιακό, έκανε το παιχνίδι του, παρουσιάστηκαν στα πρώτα 20 λεπτά οι φάσεις, στις οποίες θα μπορούσε να τις μετατρέψει σε γκολ. Δεν έγιναν γκολ οι φάσεις και η μπάλα τιμωρή. Ένα παρεμφερές γεγονός πήγε να γίνει χθες. Είχαμε τις ευκαιρίες από το ημίχρονο να καθαρίσουμε το παιχνίδι και στο 95 έγινε ένα φορά στο δημοσιογράφο, να καταδώσει ο εξωτερικό και πάλι λίγο να σου ευχαριστούμε. Δεν έχετε κρύψει το ότι είστε φίλος του Ολυμπιακού και το ξέρουμε όλοι τα λοιπά και δεν το αφισβητείτε αυτό το θέμα. Δεν το κρύψω. Όχι, καθόλου. Δεν χρειάζεται να το κρύψετε, ίσα-ίσα. Αντιθέτως, ήθελα να ρωτήσω, θα σας διέφερε κυρία Αναστόπουλε κάποια συνεργασία ή μάλλον περισσότερο σας έχει γίνει κάποια πρόταση συνεργασίας, όχι μόνο στην πρώτη ομάδα αλλά και κάτι περιάλλο στον Ολυμπιακό? Είναι μια ερώτηση μελλοντική, οπότε και υποθετική, η οποία δεν μπορεί να γίνει απάντηση. Όχι, αν σας έχει προταθεί μέχρι τώρα, λέω, δεν είπα. Με το εάν όμως δεν μπαίνει γκολ, ούτε δίνονται απαντήσεις. Αν εκείνο, αν το άλλο, αν το παράλληλο. Λέμε κάτι, απαντάω σε κάτι όταν κάτι είναι υπαρκτό. Από τη στιγμή λοιπόν που κάτι είναι υποθετικό, δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Όχι αν θέλετε, εάν σας έχει γίνει πρόταση. Μακάρι να γινόταν αυτό που θέλαμε. Και εγώ μπορεί να θέλω να πω προπονητής της Παρσελόνα. Γίνεται? Όχι. Γι' αυτό σας είπα. Ωραία. Να περάσουμε λοιπόν στην ομάδα στην Καλαμάτα. Χθες είχατε ένα δύσκολο παιχνίδι, το πήρατε, παίξατε καλά, το είδα τηλεοπτικά. Παίξατε καλά στο πρώτο ημίχρονο, βάλατε το γκολ. Δεν είσαστε τόσο καλοί όσο έπρεπε, όσο στο πρώτο, στο δεύτερο. Όμως και εκεί που διασφαλίσατε την άμυνα, κλείσατε διαδρόμους, όποτε είδα, και κρατάγατε το 1-0, εκεί στις καθυστερήσεις κόντυψε να γίνει ζημιά. Ναι, αυτό σας είπα, ότι είχαμε τις φάσεις από το ημίχρονο, γιατί παίξαμε πάρα πολύ καλά, να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Δεν έγινε αυτό. Αν λοιπόν
δεν μετατρέπεις σε ευκαιρίες σε γκολ, ο νόμος του ποδοσφαίρου λέει ότι θα το δεχτείς. Και παρόλο που στο δεύτερο μέχρονο ελέγχαμε το παιχνίδι, πάλι είχαμε τις ευκαιρίες. Σε σύνολο και στα δύο είχαμε 10 τελικές προς την αιστεία της Ρόδου. Λοιπόν, και στο τελευταίο λεπτό από μία ολιγορία του διαιτητή που είχε κρατήσει 1,5 λεπτό παραπάνω στις καθυστερήσεις, έγινε μία φάση, γίνεται φάση στην οδοφύλακα. Δεν το σφυράει και παραλίγο να σου ευχαριστούμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Διαφο... Αν δεν το σέβεσαι, θα σε τιμωρήσει. Στην ομάδα σας διακρίνουμε, την παρακολουθώ βεβαίως γιατί έχουμε και ενότητα εδώ Football League στην εκπομπή μας, ότι η Καλαμάτα έχει μια σφιχτή αμυντική λειτουργία, δεν δέχεται σε πολλά παιχνίδια, δεν έχει δεχτεί τέρματα κτλ. Είναι για τον Νίκο Αναστόπουλο το πρώτο και το βασικότερο για μια ομάδα η άμυνα προκειμένου να διεκδικήσει πράγματα μια ομάδα, είτε να σωθεί είτε να τίτλο. Παγκοσμίως μια ομάδα η οποία θέτει στόχους, η βασική προϋπόθεση είναι να κάνει καλή οργάνωση να μην αφήσει. Από εκεί ξεκινάει. Δεν έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές τους προπονητές του μπάσκετ τι λένε? Από πού ξεκινάει ένα παιχνίδι να το κερδίσει? Τι να μην, αν δεν παίξει άμυνα δεν κερδίζει. Ξέρετε, το λέω αυτό διότι ήσασταν επιθετικός και από τους καλούς επιθετικούς με ευχέρεια στο σκοράρισμα και ακούγεται και λέγεται. Ότι... άλλο πράγμα είναι όμως ότι να είσαι επιθετικός και να παίξεις ποδόσφαιρο και άλλο πράγμα να κάνεις τον προπονητή. Είναι πολύ διαφορετικό. Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς λένε ένας επιθετικός ποδοσφαιριστής είναι φυσικά αδύνατο να μην ακολουθεί και μια επιθετική τακτική σε ομάδα ως προπονητής. Αυτό δεν ισχύει, μου λέτε. Ναι, ναι, σίγουρα δεν ισχύει γιατί σας είπα ότι το... η Καλαμάτα δεν είναι ομάδα η οποία όσα βάλει όσα φάει. Έχει στοχεύει σε συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί κάποιος να... μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει, κύριε Αναστόπουλο, και διαφορετικά. Ότι ναι, φυλάμε την άμυνα πίσω και είμαστε σφιχτοί, γιατί δεν έχουμε παίχτες με ευχέρεια στο σκοράρισμα μπροστά. Καλά, αυτοί οι οποίοι θα το σκέφτονται, πιθανόν να μην έχουν την Καλαμάτα ή να νομίζουν ότι έχουν αυτή την άποψη. Είναι σεβαστοί, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και σωστοί. Γι' αυτό ρωτάμε σας, σαφώς. Ναι, γι' αυτό λέω και εγώ λοιπόν ότι καμία σχέση αυτό που μου είπατε. Που η μερική με την πραγματικότητα. Έχετε πίσω σας τώρα τη Ρόδο. Πήρατε μια διαφορά βέβαια οι πολύποτε παιχνίδια για την ομάδα της Ρόδου και πολύ περισσότερο για την Καλυθέα που... πέντε παιχνίδια έχουμε. Εμείς έξι Ρόδος έχει να αναβληθεί. Είμαστε η μοναδική ομάδα η οποία έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Ναι, το οι άλλες ομάδες συμπεριλαμβανές και της Ρόδου μέσα είχαν κενά διαστήματα διότι δεν έγιναν κάποια παιχνίδια. Η χθεσινή νίκη επί της ουσίας δεν ήταν μόνο τρίποντο, ήταν τετράποντο. Ακριβώς. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσουμε με τη Ρόδο, έχουμε καλύτερη διαφορά, ενώ σηκωμηδή βαθμών έχουμε 4 βαθμούς, η Ρόδο έχει 1 βαθμό. Άρα δεν ήταν τρίποντο, ήταν τετράποντο. Η Καλυθέα, η οποία υπολείπεται 4 παιχνίδια με το σημερινό που δεν έχει παίξει ακόμα και είναι στους 15 πόντους, σας προβληματίζει, είναι αντίπαλο για τη συνέχεια? Η Καλυθέα είναι μια πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά η Καλυθέα, όπως ξέρετε, έχει το πρόβλημα με την αβέρωση βαθμών. Δηλαδή, πώς μπαίνει μια ομάδα, βάζει παρατυπή, δηλαδή κάνει μια παρατυπία αθελάτης, σίγουρα. Αλλά από ότι αυτό δεν αποτρέπει την ευθύνη. Σαφώς. Θα φέρεις βαθμών. Άρα θεωρείτε ότι θα αφαιρεθούν βαθμού λογικά βαθμοί. Δεν το λέω εγώ. Οι κανονισμοί. Ναι. Το γεγονός ότι έχετε κοντά σας τη Ρόδο περισσότερο, αυτό σας βάζει πίεση για τη συνέχεια ή σας κρατά σε γρήγορη περισσότερο σε ό,τι αφορά? Όχι, κάνουμε πίεση γιατί δεν κυνηγάμε κανέναν. Η Ρόδος κυνηγάει. Αφενός και αφετέρου υπολείπονται ακόμη 5 παιχνίδια. Δεν σημαίνει ότι επειδή κερδίσαμε χθες τη Ρόδο πήραμε το πρωτάθλημα, έχουμε ακόμη 5 τελικούς. Με αυτό το μάτι το βλέπουμε. Αρχές γενομένες, Κυριακή με τον Αστέρα Βραχιώτη. Ξέρετε, με είναι... αυτό το τσέπτικο πάμε να παίξουμε. Είναι διαφορετικό όταν νιώθεις την ανάσα του αντιπάλου πίσω σου, έχεις και ένα στρες, άγχος, είτε ξέρω εγώ κάτι διαφορετικό. Όχι, εμείς είμαστε έρθει. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, η πίεση είναι παρούσα από την αρχή.
Ο Νίκος Αναστόπουλος γενικός στην προπονητική χτίζει ομάδες με τακτική, με το 0 πίσω και ένα γκολ μπροστά να πάρουμε το τρίποντο, ή κατά περίπτωση του έψυχου υλικού κινείται? Κοιτάξτε, όταν είσαι σε μια ομάδα από την αρχή, έχει ένα πλεονέκτημα. Γιατί έχει στο μυαλό σου πώς θα αγωνιστείς. Πώς θα, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει ο σχηματισμός μιας ομάδας. Οπότε, όταν έχεις στο μυαλό σου τον σχηματισμό, παίρνεις και επιλέγεις και παίχτες οι οποίοι μπορεί να παίξουν το σχηματισμό, είναι πιο εύκολο. Αλλά αν πας στην πορεία, στη μέση της περίοδου, γιατί δυστυχώς αυτό είναι και το επάγγελμα του προπονητή, είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ λοιπόν από την αρχή ξεκίνησα, είχα ορισμένα πράγματα στο μυαλό μου, υλοποιήθηκαν και φαίνεται στο γήπεδο. Άλλωστε, η αριθμοί είναι το μόνο πράγμα που δεν λένε ψέματα. Οι άνθρωποι μπορούν να πούν. Η αριθμοί και η βαθμολογία δεν λένε ψέματα. Υπήρξατε ένας από τους, όπως είπα νωρίτερα, από τους χαρισματικούς επιθετικούς με ευχέρεια στο σκοράτσμα κτλ. Σήμερα βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, στα ελληνικά πρωταθλήματα, να βάλουμε και τα μικρότερα, να υπάρχουν τέτοιοι παίχτες ή δεν έχει στερέψει αυτή η κατάσταση? Δύσκολα. Εδώ οι Έλληνες είναι οι λίγοι οι οποίοι διακρίνονται. Γιατί μα γυρίσουμε πίσω, θα δούμε εσάς, θα δούμε τον Σαραβάκο, τον Μαύρο, και πολλούς άλλους δεν τους συζητάμε. Δεν τους συζητάμε. Και παλαιότερα. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι γενικά υπάρχει αυτή η. Στο αυτό το πρόβλημα του γκολ, του εύκολο γκολ. Στο τι πιστεύετε, ότι δεν εκμεταλλεύονται ή δεν ανοιχνεύουν τα ταλέντα που υπάρχουν, δεν τους δίνουν? Είναι πολλές οι αιτίες, δεν είναι σε μια αιτία. Λόγω των πολλών ξένων, δηλαδή δεν παίρνουν. Σίγουρα είναι και αυτή μια αιτία. Μετά έχουν εκλείψει οι αλάνες, τα παιδιά πλέον τα νέα έχουν και άλλες ασχολίες, έχουν και άλλα ενδιαφέροντα, οδηγούνται και σε άλλα πράγματα. Ενώ και τα χρόνια τα δικά μου και παλαιότερα. Υπήρχαν οι αλάνες, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα, το ίντερνετ, το Instagram και πάει λέγοντας. Είναι και μια αιτία αυτή. Χθες έκανα την ίδια ερώτηση και στον Γιάννη Γούνερη που τον φιλοξένησα εδώ στο ραδιόφωνο. Υπάρχει τρόπος, πιστεύετε, βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου και με ποιο τρόπο, προκειμένου να κάψουμε σε συλλογικό επίπεδο στην Ευρώπη? Γιατί έχουμε φτάσει, κύριε Αναστόπουλε, να είμαστε σε πολύ πλέον χαμηλό επίπεδο. Οι ομάδες μας να αγωνίζονται στο Conference League, το υποβαθμισμένο Europa League πλέον. Και γενικώς να λαμβάνουμε συμμετοχή από αρχικούς γύρους και καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύεται η διάκριση έτσι. Ναι, κοιτάξτε. Καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η εθνική ομάδα. Και όπως βλέπετε λοιπόν η εθνική ομάδα δεν τα πάει καθόλου, δεν τα πάει καθόλου καλά. Οπότε έχει και συνέπεια στο εθνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό που έχει μια παρουσία στο Champions League, οι υπόλοιπες ομάδες υπάρχει πρόβλημα. Άρα η εθνική μας που είναι ο καθρέφτης, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Με όλα αυτά που γίνονται. Έλεγα και χθες ότι από τις πρωταθλήτρες Ευρώπης ομάδες σε αυτό το Euro είναι μόνο η Ελλάδα που απουσιάζει. Βέβαια. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια βελτίωση και μια σταθερή πορεία πηγαίνοντας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα βλέπετε ότι λείπουμε. Αυτό είναι κακοί χειρισμοί, κακές επιλογές προπονητών. Τι πιστεύετε, κύριε Αναστόπουλε? Όλα μαζί, όλα μαζί. Δεν είναι μόνο μια αιτία, γιατί για να λειτουργήσει ένα αμάξι δεν χρειάζεται μόνο μηχανή. Έτσι. Χρειάζεται τιμόνι, χρειάζεται ρόδες κλπ. Άρα δεν είναι μόνο ο προπονητής, είναι και άλλα πράγματα. Να περάσουμε λίγο τώρα στην ΕΠΟ, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, επί προεδρίας Θοδωρή Ζαχοράκη πλέον. Τι μπορεί να βοηθήσει, πώς μπορεί να βοηθήσει και αν πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο? Ναι, κοιτάξτε, ο Θοδωρής Ζαχοράκης είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το ήταν αυτό. Πρώτα όμως θα δούμε και μετά θα κρίνουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κρίνουμε κάποιον χωρίς να έχουμε δει το έργο του. Είναι δηλαδή σαν να ξεκινάει το πρωτάθλημα και λέμε ότι αυτή η ομάδα δεν θα πρωταγωνιστήσει. Θα τη δούμε και αν θα δούμε λοιπόν τι έχει κάνει και αν μπορούμε να κρίνουμε. Το θετικό είναι ότι είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Έτσι, γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Οπότε θα δούμε λοιπόν τι θα κάνει για να μπορούμε να κρίνουμε. Δεν είναι σωστό να κρίνουμε κάποιον χωρίς να δούμε το έργο του.
Από την άλλη, λέμε πολλές φορές, εάν μπορεί, και είπα νωρίτερα, γιατί αν μπορεί να βοηθήσει ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΠΟ και η ΕΠΟ μαζί, ή αν αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στους επενδυτές και στους μεγάλους του ποδοσφαίρου μας, το αν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα πάει μπροστά ή όχι. Ισχύει αυτό? Ναι, βεβαίως παίζει ρόλο και αυτό, γιατί είναι άνθρωποι που βάζουν τα λεφτά τους, τα χρήματά τους. Έτσι. Οπότε, εάν λοιπόν υπάρχει και μεταξύ τους μια καλή λειτουργία, θα βοηθήσει. Για να δούμε λοιπόν τώρα με την παρουσία του Αγοράκη τι θα γίνει, για να μπορούμε να έχουμε την άποψή μας εφόσον δούμε τι έργο παράγει. Υπάρχει επόμενο στόχο σημαντικό έτσι για τον Νίκο Αναστόπουλο, και αν θέλω να μας πείτε, κύριε Αναστόπουλο, αν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν κάνατε, τουλάχιστον στην προπονητή μέχρι σήμερα, που μπορείτε να το κάνετε και θέλετε να το ζήσετε? Όχι, δεν, ο προπονητής δεν μπορεί να σχεδιάζει το μέλλον. Ο προπονητής σχεδιάζει μόνο το σήμερα. Σήμερα είμαι στην Καλαμάτα, το μυαλό μου στην Καλαμάτα, η ψυχή μου είμαι στην Καλαμάτα και κοιτάω πώς αυτά στα πέντε παιδιά θα μπορέσουμε να τα κερδίσουμε για να υλοποιήσουμε το στόχο. Ο Νίκος Αναστόπουλος, αν ήταν στη θέση του Ιβάν Τσαβίδη, θα κρατούσε τον Παύλο Γκαρσία μετά τη δεύτερη θέση που κατέλαβε στη Δινή? Ναι, αλλά το είπαμε και προηγουμένως και ξαναγίνεται πάλι διαρρώτηση. Τώρα μου ζητάτε να μπω στο μυαλό του Σαβίδη. Όχι. Είναι λίγο εκεί δύσκολο. Ζητώ τη θέση του Νίκο Αναστόπουλου. Ναι, η θέση. Εγώ, τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν εκεί? Ναι, αλλά δεν είμαι αρμόδιος. Είμαι αναρμόδιος. Αρμόδιος είναι ο Ιβάν Σαβίδη. Άποψη έχουμε όμως όλοι. Συγγνώμη. Άποψη έχουμε, λέω, ως άνθρωποι. Άνθρωποι μπορεί να έχουμε, οποιοδήποτε έχει άποψη, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό και σωστή. Εγώ όμως λοιπόν, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Ιβάν Σαβίδη να μιλήσω και να του πω πώς σκέφτεται αυτός. Δεν το κάνω. Να σας πάω λοιπόν γενικώς. Να πάμε λίγο στον Ολυμπιακό και στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, έχει πάρει τίτλους, τα πάντα. Πιστεύετε ότι έχει κάνει λάθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Έχει κάνει κάποια λάθη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μάλλον? Τι είδους λάθη έχει κάνει? Πώς θα εννοείται τα λάθη? Λάθη γενικώς για την ανάκαμψη ή όχι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και τι, δεν εξαρτάται από τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό διοικεί το ποδόσφαιρο. Ο κ. Μαρινάκης διοικεί τον Ολυμπιακό. Πήρε ένα Ολυμπιακό το 2010, ο οποίος ήταν υποδιάλυση και έχει πάει τα πρωταθλήματα και με πορεία στην Ευρώπη ζηλευτή. Σίγουρα, όπως είπα και νωρίτερα, έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό σε τεράστιο βαθμό και έχει κάνει πράγματα που δεν τα έχει κάνει κάποιος άλλος. Μα σας είπα, πήρε τον Ολυμπιακό το 2010 διαλυμένο. Από οικονομικής πλευράς και αγωνιστικής πλευράς. Άρα για ποια λάθη μιλάμε? Επειδή βάζει τα λεφτά του? Όχι, μίλησα για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Γενικότερα. Τι να κάνει δηλαδή? Τι? Αν έχει επηρεάσει ή όχι τα δρόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την. Τι για να επηρεάσει? Την ομάδα του κοιτάει, τα λεφτά του βάζει, παίρνει παίχτες, παίρνει το πρωτάθλημα, έχει πορεία στο Champions League και στο Europa. Πάρα πολύ καλό, με αποτέλεσμα να δίνει και πόντες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, να δίνει αυτούς τους πόντες, θα παίζαμε από τον Απρίλιο. Ωραία, επειδή έχουμε τρία λεπτάκια ακόμα. Συγγνώμη, ναι, ολοκληρώστε. Ναι, αυτό λέει, θέλω. Έχουμε τρία λεπτάκια ακόμα, κλείνει η εκπομπή και θέλω να σας κάνω, να σας αναφέρω κάποια ονόματα και να μου πείτε μια τοποθέτηση με τρεις λέξεις για τον καθέναν. Πώς το βλέπετε εσείς? Βαγγέλης Μαρινάκης. Νομίζω ότι είναι ο αναμορφωτής από το 2000 και ύστερα του Ολυμπιακού. Ιβάν Τσαβίδης. Ένας πρόεδρος ο οποίος πραγματικά έχει βάλει λεφτά του, έχει βάλει λεφτά, αλλά δεν έχει σπράξει αυτά τα οποία έχει βάλει. Δημήτρης Μελισσανίδης. Ένας πρόεδρος ο οποίος πήρε ένα πρωτάθλημα μετά από χρόνια η ΑΕΚ και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το όραμα των φιλάθρων που θέλουν γήπεδο στην Νέα Φιλαδέλφεια, καθίζοντας την Άγια Σοφία πραγματικότητα. Γιάννης Αλαφούζος. Αυτός αν έχει βάλει αυτά. Και δεν έχει πάρει τίποτα. Χτίζοντας την άμμο. Χτίζοντας την άμμο, όπως το είπατε. Λευτέρης Αβγενάκης. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι θέλει
να βάλει μια τάξη στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι φέτος του δίνεται η ευκαιρία να το κάνει αυτό. Τον θεωρείτε ότι στο πόστο του έως τώρα είναι επιτυχημένος? Προσπαθεί για το καλύτερο? Δείχνει ότι προσπαθεί να ξεκαθαρίσει στον χώρο του ποδοσφαίρου πολλά και διάφορα πράγματα. Ήτανε φίλες και να βάλει μια τάξη. Και να βάλει μια τάξη. Ήτανε φίλες και φίλοι ο Νίκος Αναστόπλος, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, προπονητής ποδοσφαίρου. Κύριε Αναστόπλε, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εδώ τελειώνει η εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που τα είπαμε εδώ στον Over FM. Σας εύχομαι να έχετε υγεία πάντα και επιτυχία να πετύχετε το στόχο σας με την ομάδα της Καλαμάτας. Ευχαριστώ. Αν έχουμε υγεία, θα έχουμε και επιτυχία. Ευχής έργων να έχουμε πρώτα υγεία και να έχουμε και επιτυχίες. Για να έχουμε και επιτυχία. Αν δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε επιτυχία. Έτσι, σαφώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.